Δεκεμβρίου. Μάλλον τώρα την ώρα που μιλάμε είναι 23. Ναι. Έτσι. Ναι. Υπενθυμίζω το όνομα του δίσκου. Είναι καινούριο δίσκο τη Ολλανδία. Είναι κοντά μας. Δεν με σταμάτησες. Δεν στέλνω ένα μήνυμα. Εγώ το εκμεταλλεύομαι, ρε παιδί. Τι να κάνω, καθόλου στην πόρη. Άλλωστε, συγγνώμη, έχεις δώσει και, λαβή να μιλάμε και πολιτικά. Τον άνθρωπο, το φίλο μου τον Νότι του τράβηξε με μαχαιριά. Πώς τον καθάρισες έτσι. Ούτε ο Ντέμις δεν έχει κλαδέψει άνθρωπο στο γήπεδο. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Απολύτως στον Νότι. Καλά, δικαιώθηκε εγώ το έχω πραγμάτων και νομίζω ότι ήταν και ο κόσμος συμφώνησε στην πλειοψηφία του μαζί του σε συντριπτική. Αλλά ήταν τόσο άμεση η αντίδρασή σου εκείνη τη στιγμή. Πολύ καλά, πότε προλάβε. Τι σου βγήκε μέσα σου, είναι κάτι που δεν έχει. Εγώ το νιώσα ότι δεν άντεξε και το έπαιζε, παιδάκι. Κοίταξε να δεις. Τώρα δεν θέλω να πω πάρα πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Λίγα να πούμε όμως. Ναι. Γιατί με τον Νότι είχατε βρει, είχατε κάνει για τα πρώτα ντουέτα, έτσι. Είχα τραγουδήσει από τις... Και στην πύλη του Αξιού, στην αρχή. Ναι, ναι. Και πάρα πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Ήτανε κάτι στο... Αισθάνθηκα ότι δεν γινόταν να μην αντιδράσω σε αυτό. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, ούτε εγώ το ήθελα και προετοιμαζόμουν με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία για αυτή τη συνεργασία και ευνηδιάστηκα. Και το θέμα είναι ότι δεν το άκουσα κιόλας εκείνη την ώρα. Το άκουσα την άλλη μέρα ανοίγοντας την τηλεόραση. Ήταν λίγο δύσκολο για μένα γιατί ένιωσα ότι έπρεπε να πάρω μια θέση. Και για μένα δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, είναι τρόπο ζωής. Προσωπική. Τίποτα που παράγει και δημιουργεί βία, δεν μπορώ να μην αντιδράσω σε αυτό. Θυμάμαι, όλοι είχαμε μείνει στην κατάληξη κυρίως, που ήταν λυτή και πάρα πολύ σαφής ότι ναι. Οι γονείς μου ναι. Ήταν μετανάστες. Ήταν ναι. Κάτι το οποίο απλώς το είπες, ήταν κάτι που το ήταν μια εικόνα που έφερα. Κουβάλα, ήταν μια εικόνα που έφερα στον... Εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις δύσκολες ώρες. Σκέφτηκα ότι οι γονείς μου εμένα τα υπήρξαν 10 χρόνια μετανάστες στη Γερμανία. Και εσύ το νιώθεις όταν ήσουν μικρή και όταν ήσουν μετά εδώ που ήσουν μικρό κοριτσάκι. Το νιώθεις ότι είναι μετανάστες, ότι ήταν μετανάστες. Βέβαια. Το εισέπρατες από παντού. Όχι ιδιαίτερα, γιατί πήγαμε σε μία... στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Δεν το αντιλαμβανόμουν τότε, αλλά έκανα... Έφερα στο νου μου αυτή την εικόνα και είπα, Χριστέ μου, πόσο άδικο για κάποιους ανθρώπους να έχουν ένα τέτοιο τρόπο σκέψη και να την πληρώνουν κάποιοι άλλοι αθώοι. Και αυτή η σκέψη με τρέλανε. Γι' αυτό αλλά έχω την εντύπωση ότι το είπες, ήταν δύσκολο, αλλά σαν να το είπες και να στεναχωρέθηκες που το πες. Δηλαδή έπρεπε να το πεις, αλλά αντιλαμβάνεσαι και τι συνέπειες που είχε έτσι. Στη δεδομένη στιγμή και για τον άνθρωπο που το είπες. Φαντάζομαι θα το σκεφτώσουμε γι' αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ τον Νότι τον εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα τραγούδια του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ήτανε... Σε ξεπέρναγε εννοείς. Δεν γινόταν να το διαχειριστώ διαφορετικά.